Την ίδια στιγμή η συμφωνία, εκτός από τον διχασμό στα κόμματα, φέρνουν ορισμένα από αυτά στα πρόθυρα της διάλυσης. Ήδη το ποτάμι έχει στερέψει από βουλευτές μετά την ανεξαρτητοποίηση του Γιώργου Αμυρά και Γρηγόρη Ψαριανού, καθώς εφ' εξής θα πορεύεται με τον επικεφαλής του Σταύρου Θεοδωράκη, τον αντιπρόεδρο Γιώργο Μαυρωτά και τον Σπύρο Λυκούδη. Το κοινάλ για το οποίο υπήρξαν πληροφορίες στο προηγούμενο διάστημα θα διαφοροποιούν τουλάχιστον δύο βουλευτές, τελικά υπέρτακτηκε μόνο συνεργαζόμενος με τη Δημάρχα Ανάση Θεοχαρόπουλος, ο οποίος είχε διαγράφει. Στου ανεξάρτητου Έλληνε διαγράφησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα η Έλληνα Κουντουρά και Βασίλη Κόκαλη, οι οποίοι παραμένουν μέλη τη κυβέρνηση, ενώ επίκειται η παραχώρηση τη έδρα από τον Θανάση Παπαχριστόπουλο μετά την ψήφιση τη συμφωνία. Όλες τις τελευταίες δημοσιοποίησεις αλλά και η μαζικότητα των συλλαλητηρίων για την υλικότητα της Μακεδονίας αποδεικνύουν ότι οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυρνούν την πλάτη στη Συμφωνία των Πρεσπών. Στη δημοσκόπηση της εταιρείας Στράς που δημοσιεύθηκε χθες στο NGR αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων τάσσεται κατά της Συμφωνίας. Είναι ενδεικτικό ότι το 95,6% λέει ότι το κόμμα που θα ψηφίσει πρέπει να καταψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και στη δημοσκόπηση της ΠΑΣ για λογαριασμό του Sky το 62% των πολιτών τάσσεται κατά της Συμφωνίας. Παρακαλώ πολύ, καθίστε κάτω ή εξέλθετε τις εκθούσεις. Παρακαλώ πολύ, καθίστε κάτω. Κύριε, καθίστε κάτω.